Γεια σας. Ονομάζομαι Δήμητρα Δερζέκου και στην ταινία κάνω το ρόλο της Φιλομήλας. Η Φιλομήλα είναι μία φίλη οικογενειακή της γνωστής οικογένειας του Αγαμέμνονα, η οποία παράλληλα, ας πούμε, είναι και ένα πρόσωπο λίγο πιο μεταφυσικό, σαν ιέρια. Σαν, θα λέγαμε, ας πούμε, σαν ένα πλάσμα από άλλο κόσμο, κάποιες φορές. Γι' αυτό και μιλάει λίγο παράξενα. Άλλοτε πιο φυσιολογικά και υγιεινά, και άλλοτε ξαφνικά σαν να έχει μια γνώση που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Όταν διάβασα το σενάριο, αλλά και πριν από αυτό, με το που άκουσα την ιδέα ότι πρόκειται για αρχαία Ελλάδα και μάλιστα για το γνωστό μύθο ή ιστορία, δεν ξέρουμε αν είναι μύθος ή ιστορία ακόμα, της Ιφηγένειας. Να μην κάνω spoiler, αλλά για το τι γίνεται στη δική μας ταινία, αλλά το μύθο αυτόν, τον οποίο επειδή ασχολούμαι και με το αρχαίο δράμα, με διέφερε έτσι κι αλλιώς, και ήθελα να δω πώς αυτό θα γίνει σε ταινία και μάλιστα ταινία με στοιχεία φαντασίας, γιατί δεν θα ήταν προφανώς το κλασικό αρχαίο δράμα που μπορούμε να κάνουμε στο θέατρο, αλλά θα ήταν κάτι άλλο. Έχει πάρα πολλά χρόνια, ίσως από την εποχή του Κακογιάννη, δηλαδή τότε με την Ειρήνη Παπά, ας πούμε, να γίνει ένα τέτοιο, με την Ηλέκτρα, να γίνει κάτι με αρχαιότητα. Και πόσο μάλλον στην Ελλάδα που δεν εκμεταλλευόμαστε τόσο την ιστορία μας. Θα μπορούσαμε δηλαδή σε επίπεδο φαντασίας να έχουμε πάρα πολλές ιστορίες. Ακόμα και από το Βυζάντιο, ακόμα και από το Μεσαίωνα, ακόμα και από το 1821. Οπότε η αρχαιότητα που είναι ακόμα πιο θρηλυκή και σπουδαία, η σπουδαιότερη περίοδος της Ελλάδος, δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί κινηματογραφικά. Ο κύριος Δημήτρης Κατής είναι ένας σκηνοθέτης με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, περάσαμε ωραία, ήταν σαν παρέα, ήταν δηλαδή ευχάριστο το κλίμα και με όλους τους συντελεστές. Ήταν απαιτητικός μεν στη δουλειά του, εννοείται, αλλά ήταν μετά σαν άνθρωπος, ήταν πολύ χαλαρός, περνάγαμε καλά, πηγαίναμε σε ωραία μέρη. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Άνθρωπος δηλαδή που ένιωθε άνετα. Αρχικά, είχαμε συζητήσει, ας πούμε, για το τι θα μπορούσα να κάνω στην ταινία. Γιατί με το που έκανε κάποια ακρόαση για να δει πρόσωπα, ήθελα και εγώ και εκείνος να κάνω κάτι στην ταινία. Δεν ήμασταν σίγουροι όμως για το ρόλο. Οπότε μετά, ουσιαστικά σκέφτηκε να αυξήσει έναν ρόλο που ήταν πιο μικρός και να τον πλάσει. Για να είναι και ταιριαστό σε μένα. Αλλά γιατί κάποιος άλλος ρόλος από αυτούς που υπήρχαν, ας πούμε, Ιφηγένεια, Χρυσόθεμης, δεν μου πήγαινε ακριβώς. Οπότε σκεφτήκαμε, ή μάλλον δεν την ήθελε έτσι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Ήθελε όμως ένα άλλο πρόσωπο που να είναι όπως είμαι εγώ, όπως αυτό που θα έβγαζα. Οπότε ουσιαστικά πλάσαμε ένα ρόλο. Εγώ το ένιωσα ευχάριστα, δηλαδή δεν το ένιωσα με δυσφορία. Οπότε ακόμα και αν είχε απαιτήσεις πάρα πολλές, όπως ο λόγος. Δηλαδή, ο λόγος, οι μονόλογοι ήταν, ας πούμε, θεατρικού τύπου. Δεν ήταν μία τάκα. Οπότε έκανα δουλειά θεάτρου στον κινηματογράφο, που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να είναι λιτό, να μην έχει τίποτε θεατρικό, γιατί αλλιώς είναι σαν να παίζεις άλλο είδος. Αλλά πρέπει να το προσαρμόσεις το άλλο είδος, τον θεατρικό λόγο του κυρίου Κατή που είχε στο σενάριο, να τον προσαρμόσεις σε κινηματογραφικά επίπεδα. Και έννοιες όπως φιλοσοφικές, να προσπαθήσεις να τις κάνεις κατανοητές και μάλιστα, ας πούμε, απλές. Να φαίνονται ότι τα έλεγες κάθε μέρα αυτά. Λοιπόν, το ύφος της ταινίας είναι ουσιαστικά ποιητικό. Αλλά δεν είναι έμετρο. Όμως είναι σαν γραμμένη μονόλογη αρχαίου δράματος. Αλλά με ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ του Δημήτρη Κατή. Έχει ένα πολύ δικό του στυλ που γράφει. Το οποίο δεν το έχω δει, ας πούμε, δεν είναι ότι θυμίζει κάτι άλλο. Έχει πολλές επιρροές από το αρχαίο δράμα, εννοείται, αλλά είναι ένα δικό του ύφος. Οπότε το θεωρώ και αρκετά δύσκολο και για να παιχτεί αυτό από ηθοποιούς. Στο ρόλο μου με ενθουσίασε αυτό το μετέχμιο, ότι δηλαδή η ηρωίδα μου ήταν από τη μία γήινη και ας το πούμε ζωηρή και φλέρταρε με άντρες απελευθερωμένη. Και από την άλλη, εκεί που ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός και απλός, ένα κορίτσι ας πούμε, ξαφνικά γινόταν μία σκοτεινή προσωπικότητα που μπορεί να μιλούσε και σαν μία παρουσία από άλλο κόσμο και δεν μπορούσαν οι άλλοι να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν. Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν είναι αρχαία ιστορία με την έννοια των ντοκουμέντων και των ιστορικών γεγονότων, αλλά είναι περισσότερο μυθολογία, η οποία έχει γίνει ήδη από τους τρεις τραγικούς ποιητές, οι περισσότεροι μύθοι, ο ένας τον κάνει λίγο αλλιώς, ο άλλος λίγο αλλιώς,
Οπότε ούτως ή άλλως οι μύθοι έχουν περιθώριο να βάλεις φαντασία μέσα. Γιατί δεν είναι συγκεκριμένο το τι έγινε. Αλλά και η ιστορία να ήταν, ούτως ή άλλως ο κάθε σκηνοθέτης φτιάχνει ένα δικό του κόσμο όταν γράφει. Είναι πώς αυτός το έχει στο μυαλό του. Το θέμα είναι εσένα αν σ' αρέσει αυτό και αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Άλλο αν δηλώσεις βέβαια ότι θα κάνω ιστορικά γεγονότα με ακρίβεια, τότε πρέπει να είσαι ακριβής. Εάν όμως δηλώσεις ότι η ταινία είναι φαντασίας, τότε φυσικά έχεις το άπλετο περιθώριο. Οπότε με ενθουσίασε να δω πώς βλέπει τους πασίγνωστους αυτούς μύθους για τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτή η ταινία θα ξεχωρίσει σίγουρα, γιατί όπως προείπα έχει από τη δεκαετία του 60 να γίνει ουσιαστικά κάτι με αρχαιότητα στον κινηματογράφο, με αρχαία Ελλάδα. Και θεωρώ ότι ο κόσμος θα το δει, θέλει να δει τι είναι αυτό και πόσο μάλλον με ένα μοντέρνο είδος, που είναι μοντέρνο εννοώ σε σχέση με το 60, που είναι η φαντασία. Οπότε θα θέλει κάποιος θεατής, όπως και εγώ θα ήθελα, να δω πώς συνδυάστηκε η αρχαιότητα με μια επιστημονική φαντασία και όλο αυτό, το σύγχρονο. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, γιατί μας αξίζει πραγματικά, περάσαμε και υπέροχα. Και ήταν το αποτέλεσμα, βγήκε εύκολα ευχάριστα και νομίζω πάρα πολύ ωραίο, πολύ ξεχωριστό.